Έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα στη Λέσβο τον Πάνο Ρίγα, μέλος της Κεντρικής Οργανωτικής Εντοπίσης του Συνεδρίου μας και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Με την παρουσία σήμερα του Πάνου Ρίγα μπορέσαμε και κάναμε μια σειρά από επισκέψεις καταρχήν στην διοίκηση της Σαρωτικής Μεραρχίας Λέσβου στην 98 ΑΘΕ, με το εργατικό κέντρο, αλλά και με την Ένωση Καταναλωτών Λέσβου για όλα τα ζητήματα ακρίβειας τα οποία μας απασχολούν. Η παρουσία εδώ του συντρόφου μας Πάνου Ρίγα είναι για την απογευματινή μας διαδικασία, προσυνεδριακή ανοιχτή διαδικασία, στο καφέ Πανελλήνιο, σήμερα 7 η ώρα το απόγευμα, η δεύτερη η οποία διεξάγεται στη Λέσβο, για το τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ένα συνέδριο στο οποίο θέλουμε να είναι ένα συνέδριο στο οποίο να είναι ανοιχτό στην κοινωνία, με διαδικασίες οι οποίες συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Θα πραγματοποιηθεί 14 με 17 Απριλίου και με την ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα εδώ, κάνουμε και ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους νέους και νέες του νησιού μας, σε όλο το δημοκρατικό και πολιτικό κόσμο, να έρθει να μας ακούσει, αλλά και να τον ακούσουμε στις διαδικασίες μας αυτές. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον καλεσμένο μας, τον Πάνο τον Ρίγα. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Για μένα είναι χαρά να έρχομαι το νησί. Είναι από τα, και ο κόσμος είναι από τα αγαπημένα μου και ο κόσμος του. Και βεβαίως γιατί και είμαι και μεταξύ φίλων και συνεργατών επί χρόνια, όπως είναι ο Γιάννης Ομπουρνούς, ο βουλευτής του νομού. Θέλω να επισημάνω ότι ζούμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, η οποία έχει να κάνει με την κρίση την οικονομική, η οποία είναι σε ένταση και έξαση, με συνέπειες πάρα πολύ μεγάλες στην ακρίβεια και στην αγοραστική δύναμη και στα εισοδήματα των νοικοκυριών, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται ανεπανόρθωτα αυτή τη στιγμή, με την κλιματική κρίση, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο σύνολο της χώρας μας, αλλά και όχι μόνο, και βεβαίως η πανδημία, η οποία δεν έχει τελειώσει και είναι αυτή η περίοδος η οποία ως συνέχεια, θα έλεγα, από την αρχή της πανδημίας έχει δημιουργήσει μια κριτική ατμόσφαιρα και το βλέπω και το βλέπουμε εμείς όλη αυτή την περίοδο στην ελληνική κοινωνία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος είναι πλήρως καταδικαστέως και η εισβολή και η παραβίαση διεθνών συνθήκων από μεριάς της Ρωσίας, που είναι θέματα γεωπολιτικής, στρατηγικής και αναδιάταξης, η οποία επιχειρείται στην περιοχή, αλλά κυρίως ο έλεγχος των ενεργειακών πηγών, φέρνει σε δυσάρεστη θέση ακόμα τη χώρα μας. Η αύξηση 10 δολάρια στο βαρέλι του πετρελαίου που είναι σε εξελίξη και το βλέπουν φαντάζομαι όλοι σήμερα στις τιμές της βενζίνης, θα φέρει τεράστιο πρόβλημα και αύξηση και μείωση στο ΑΕΠ της χώρας ή θα επιβαρύνει, να έλεγα, θα το έλεγα αλλιώς, σε πολύ μεγάλο βαθμό το ΑΕΠ της χώρας μας. Θέλω να πω για την περίοδο της αυτή που ζούμε και είναι ό,τι πιο δυσάρεστο στην Ευρώπη μέσα να έχουμε πόλεμο, είναι ότι η Ευρώπη είναι η τιμένη της ιστορίας. Και είναι η τιμένη γιατί ποτέ όλα αυτά τα χρόνια δεν έπαιξε το ρόλο που έπρεπε να παίξει σε έναν κόσμο πολυπολικό. Ένα ρόλο που ως δύναμη αυτόνομη και ως συλλογικότητα αυτόνομη θα έπρεπε να αντιληφθεί και το τι θα έπρεπε να κάνει στα ζητήματα της οικονομίας, στα ζητήματα της ασφάλειας και να έχει μια στρατηγική δική της και όχι να είναι ακόλουθος των επιλογών που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή την περίοδο ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του επιλέγει σε όλα τα θέματα να ακολουθεί μια καταστροφική πολιτική. Η επιλογή να στείλει οπλισμό στην Ουκρανία και μάλιστα επισπεύδων και όταν και άλλες 14 ευρωπαϊκές χώρες δεν επιλέξαν αυτό το δρόμο,
Θεωρώ ότι μας εμπλέκει και δημιουργεί προβλήματα πάρα πολύ μεγάλα και μάλιστα με μια Ρωσία η οποία παίζει στην περιοχή σημαντικό ρόλο και στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Έπρεπε να παραμείνει στις κυρώσεις, ήταν το δόγμα το ελληνικό το οποίο είχαμε, να παραμείνει στις κυρώσεις, αυστηρές κυρώσεις, τις οικονομικές και όλων των άλλων μορφών και να επιλέξει να στηρίξει ειρηνικές λύσεις για την επίλυση του θέματος. Είναι προφανές λοιπόν ότι η αύξηση η οποία δημιουργείται και είναι επακόλουθο αυτής της κρίσης από τις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου που έρχεται να μπει ως αύξηση σε σχέση με το τι συνέβαινε ήδη. Είχαμε να εξελίξει αυτή την ιστορία και πριν την κρίση δημιουργεί τεράστια προβλήματα, ξαναλέω, πάλι στην ελληνική κοινωνία. Και δεν παίρνει μέτρα. Και δεν παίρνει μέτρα ούτε το να διαμορφώσει και εκ προημίου να έχει διαμορφώσει εναλλακτικές επιλογές για την εξασφάλιση της ενέργειας στην χώρα μας, αλλά και οι επιλογές οι οποίες έκανε όλη την προηγούμενη περίοδο με το να δώσει τα δίκτυα, να δώσει τη διανομή, να ξεπουλήσει τη ΔΕΗ και πάλι. Αυτό το οποίο δεν είχε καταφέρει πριν να αναλάβουμε εμείς κυβέρνηση, να υπάρχει ανεξέλεκτη κατάσταση μέσα στην αγορά της ενέργειας στη χώρα μας και να τα αποδίδει όλα μόνο στη διεθνή κατάσταση, δείχνει μια κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά λειτουργεί ως dealer των συγκεκριμένων συμφερόντων. Ξέρετε, θα το πω και εδώ, θεωρώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι πρωθυπουργός, αλλά είναι διευθύνων σύμβουλος μιας ανώνυμης εταιρείας και ακολουθεί αυτά τα οποία έχουν επιλεγεί για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Η ακρίβεια έχει πλήξει και τα είδη πρώτης ανάγκης αυτή την περίοδο. Προφανώς έχουν πληγεί ό,τι έχει να κάνει με τον αγροτικό τομέα, τα καύσιμα, ό,τι έχει να κάνει με τα εφόδια για τους αγρότες, και ενώ προτείναμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα, έχουμε προτείνει ως αντιπολίτευση να σταματήσει να υπάρχει και να μειωθεί ο φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου. Επίσης έχουμε προτείνει την αύξηση του βασικού μισθού στα 800 ευρώ, να μπει έλεγχος στην αγορά των καυσίμων αυτή την περίοδο τη δύσκολη που βιώνουμε, και θεωρώ και θεωρούμε ότι και μια σειρά άλλα μέτρα, γιατί θα είδατε τις τελευταίες μέρες οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας είναι σε έξαρση, και το να λέει ότι μόνο για 3.000 ευάλωτα νοικοκυριά θα λάβει μέτρα δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Πάνω από 435.000 νοικοκυριά με πρώτη κατοικία έχουν δάνεια και αυτά θα πληγούν ανεπανόρθωτα. Άρα δεν λύνει κανένα πρόβλημα μέσα στην δυσκολία την οποία βιώνουμε αυτή την περίοδο. Και θα έλεγα επίσης ότι ενώ την προηγούμενη περίοδο έλαβε μέτρα πολύ συγκεκριμένα και για εισοδήματα τα οποία ήταν αυξημένα, δεν έλαβε κανένα μέτρο για τα εισοδήματα τα οποία είναι τέτοιες κατάστασεις που δεν μπορεί η οικογένεια να ανταπεξέλθει. Έχουμε έξαρση και αύξηση των ενοικίων και νομίζω ότι και η Λέσβος και η πόλη της Μυτιλίνης θα το βιώνει αυτό. Αλλά αυτό σημαίνει ότι η κατοικία πια είναι δύσκολη, βασική ανάγκη για τον κάθε πολίτη. Τούτο δοθέντων θα έλεγα ότι εμείς ακολουθήσαμε μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Ο Αλέξης Τσίπρας και ως συλλογικό υποκείμενο ζητήσαμε εκλογές και ζητάμε εκλογές τώρα, να φύγει η πιο επικίνδυνη κυβέρνηση που έχει υπάρξει στην ιστορία της Ελλάδας μετά την μεταπολίτευση. Αυτός ήταν και ο λόγος που καταθέσαμε την πρόταση μορφής
Και βεβαίως έρχεται να συμπληρώσει, και γι' αυτό επιμένουμε σε αυτή την θέση μας, η στάση που ακολουθεί στα εθνικά θέματα αυτή όλη την περίοδο. Θεωρούμε ότι έχουν διαμορφωθεί πλέον οι συνθήκες για να υπάρξει μια προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα, και σε αυτό το θέμα πρέπει να πάρουν και όλη θέση. Όλα τα προοδευτικά κόμματα και στο Κοινοβούλιο αλλά και εκτός Κοινοβουλίου είναι απαραίτητο να λάβουν θέση και ταυτόχρονα να υπάρξει συμφωνία σε προγραμματικό πλαίσιο, ώστε να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να αναλάβει μια άλλη κυβέρνηση η οποία θα δώσει διέξοδο στην κρίση, την οποία, πολλαπλή κρίση την οποία περνάμε. Και κλείνω με μια φράση με τα εθνικά, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν κομβική σημασίας. Φαίνεται σήμερα που λιδωρήθηκε όλη την προηγούμενη περίοδο, φαίνεται σήμερα η αναγκαιότητά της και τα αποτελέσματά της. Η περιοχή των Βαλκανίων θα δημιουργούνται εξελίξεις και ενδεχομένως θα ήταν τα πράγματα τελείως διαφορετικά, και καταλαβαίνετε όλοι γιατί η γείτονα χώρα είχε στόχο να ελέγξει και να παρεύει στην περιοχή αυτή. Και με τη στάση την οποία κρατάει και με το δικαίωμα να επιχειρεί αναθεωρητική αντίληψη στα πράγματα, καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε άλλο ένα πρόβλημα να επιλύσουμε. Εμείς το επιλύσαμε και είμαστε κατά τη γνώμη μας είμαστε πολύ καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό όλο τον κόσμο να συμβάλλει σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια η οποία πρέπει να γίνει για την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Λοιπόν, αφού ευχαριστήσω και εγώ τον Πάνο Ρίγα για την παρουσία του στο ΕΝΣΥ, να συνοψίσω κάποια σχόλια, γιατί πολλά ακούστηκαν. Η κρίση δεν ξεκίνησε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο ορίστον παρόδο καταδικάζουμε κατηγορηματικά ως μια παράνομη ρωσική εισβολή σε έναν εξάρτητο κράτος, και θεωρούμε ότι πρέπει να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες ώστε να σταματήσουν αμέσως οι πολεμικές επιχειρήσεις της Ρωσίας και να ξεβρεθεί διπλωματική λύση στο αδιέξοδο. Η κρίση λοιπόν στη χώρα μας με την έκρηξη, τη διεθνή έκρηξη των τιμών της ενέργειας και συνεπακόλουθα των καταναλωτικών αγαθών ήρθε πριν τον πόλεμο. Και εμείς είχαμε τη διάβγεια, διαβάζοντας και τις διεθνείς αναλύσεις που λένε ότι αυτή η κρίση και πριν τον πόλεμο θα τράβαγε τουλάχιστον μέχρι το 24 της ανόδου των τιμών, να προτείνουμε έγκαιρα στη Βουλή μια σειρά από μέτρα τα οποία απέρριψε με τα βδελιγμές ο κ. Μητσοτάκης. Το πρώτο ήταν η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, κόστους 1,5 δις δημοσιονομικού για ένα χρόνο, που θα μπορούσε να απαλύνει τους πολίτες από το υπέρογκο κόστος των καυσίμων πριν τον πόλεμο, σκεφτείτε τώρα. Το δεύτερο ήταν η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, ώστε να μπορεί ο κόσμος να ανταπεξέλθει στη δοκιμασία του σούπερ μάρκετ. Όσοι πάμε στο σούπερ μάρκετ το είδαμε και πριν τον πόλεμο, το τι συμβαίνει. Το τρίτο ήταν η αύξηση του κατώτου μισθού στα 800 ευρώ, ένα όριμο αίτημα για να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των εργαζόμενων και να μπορούν να πάνε όχι απλά να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, αλλά και να πάνε να ψωνίσουν τρόφιμα και είδης πρώτης ανάγκης, δηλαδή χρήματα που θα επέστρεφαν στα μαγαζιά. Και όλα αυτά τα μέτρα απερίφθησαν με τα βδελιγμίας από την κυβέρνηση, τονίζοντάς μας και ενθυμούμε ξαφνικά το δημοσιονομικό κόστος. Πια η κυβέρνηση που έκανε 6,5 δις απευθείας αναθέσεις την περίοδο της πανδημίας θυμήθηκε ξαφνικά το δημοσιονομικό κόστος, όταν οι προτάσεις μας ήταν κοστολογημένες και ίσα ίσα που θα έκαναν αυτό που λέμε στην πιάτσα, θα έκαναν το χρήμα να ξανακινηθεί. Η έναρξη του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος δημιουργεί το περιβάλλον για να ζήσουμε φιαλτικές καταστάσεις, και εδώ πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για να ξέρει ο κόσμος τι έρχεται. Δεν θα σας πω καν για τα καύσιμα και τις τιμές. Ανέφερε και ο Πάνος Ρίγας την εκτόξευση των τιμών, η οποία θα χειροτερεύσει από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική
δυνάμεις τουλάχιστον Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρούν να αποκόψουν τελείως τις προμήθειες ενέργειας από τη Ρωσία, άρα το κόστος θα ανεβεί και άλλο. Θα σας πω ένα παράδειγμα που ακουμπάει το κάθε τραπέζι του κάθε σπιτιού. Η Ελλάδα εισάγει το 70% των αναγκών της σε μαλακά σιτηρά και η Ουκρανία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας σιτηρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτό το 70% το 20% προέρχεται από την Ουκρανία. Τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο? Ότι για κάθε 10 κιλά αλεύρι που χρησιμοποιεί ο φούρναρής μας, το 1,5 κιλό περίπου προέρχεται από την Ουκρανία. Αυτό σημαίνει ότι με την εκτόξευση των τιμών και το σταμάτημα των εισαγωγών από τη Ρωσία και την Ουκρανία μαλακών σιτηρών λόγω του πολέμου, πρώτον θα εκτοξευθούν οι τιμές του ψωμιού, θα αρχίζω από αυτό το πολύ βασικό, και στη συνέχεια όταν τελειώσουν τα αποθέματά μας σε 45 με 50 μέρες από τώρα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, θα αναζητήσουμε πολύ πιο ακριβές πηγές εισαγωγής σιτηρών για τη χώρα μας. Δηλαδή θα έχουμε και νέο κύμα αύξησης του ψωμιού και όλων των προϊόντων ζαχαροπλαστικής. Επίσης, οι εμπόλεμες χώρες είναι από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς καλαμποκιού για ζωοτροφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ένα νομό που έχει πρωτογενή τομέα, όταν ήδη πριν από τον πόλεμο το κόστος των ζωοτροφών έφτασε να αυξηθεί έως και 60%, θέλω να καλέσω τον κόσμο που μας ακούει να σκεφτεί, τον κόσμο ειδικά του πρωτογενούς τομέα, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ειδικά τους κτηνοτρόφους, τι θα συμβεί όταν θα λείψει το ουκρανικό καλαμπόκι, θα αναζητηθούν ακριβότερες πηγές εισαγωγή καλαμποκιού για ζωοτροφές και πού παραπάνω θα φτάσει το κόστος για τον κόσμο του πρωτογενούς τομέα. Είναι μια εφιαλτική κατάσταση στην οποία ο κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε τώρα να μας πει ότι ίσως θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να σκεφτεί ένα κοινό ταμείο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας που έρχεται με πολύ γοργούς ρυθμούς για τις κοινωνίες μας και να δηλώσει ότι ξαφνικά η κυβέρνηση ξανασκέφτεται τα μέτρα που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και απέρριψε η ίδια πριν ξεκινήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Εμείς είπαμε εγκαίρως ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η πιο επικίνδυνη κυβέρνηση που έχει κυβερνήσει τον τόπο στη μεταπολίτευση και ότι πρέπει να φύγουν. Έχουμε ζητήσει εκλογές. Δεν έχουμε ξεχάσει την πανδημία λόγω της ακρίβειας και του πολέμου. Η πανδημία στη χώρα μας συνεχίζει να έχει από τις πιο δραματικές επιπτώσεις σε όλη την Ευρώπη. Συνεχίζουμε κανονικότατα να έχουμε δεκάδες νεκρούς κάθε μέρα και αριθμούς κρουσμάτων που είναι τελείως αναντίστοιχοι με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς αριθμούς με βάση την πληθυσμιακή αναλογία της χώρας μας. Έχουμε δηλαδή μια κυβέρνηση στο τιμόνι της χώρας που απέτυχε παταγωδώς την πανδημία, απέτυχε να αντιμετωπίσει το πρώτο κύμα της κατακόρυφης αύξησης του κόστου ζωής, εμπλέκει την Ελλάδα στον πόλεμο αντί να την κάνει παίκτη ειρήνης στέλνοντας εξοπλισμούς στην Ουκρανία με δική της πρωτοβουλία, χωρίς απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ συλλογική, και αυτό την καθιστά επικίνδυνη και για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής που αφορούν την περιοχή μας, δηλαδή το Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, με μια τουρκική κυβέρνηση η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να σηκώσει πάρα πολύ τους τόνους είτε για το ζήτημα του Κυπριακού είτε για την περιβόητη δήθεν αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγοντας να κάνει τη χώρα μας μέρος του πολέμου και όχι μέρος των χωρών που επιζητούν μια ειρηνική επίλυση και σταμάτημα της εισβολής, ανοίγει τον ασκό του αιώλου για τα γεωπολιτικά ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας και γι' αυτό παραμένουμε ιδιαίτερα ανήσυχοι για την τύχη των δικών μας γεωπολιτικών ζητημάτων την επόμενη περίοδο, εφιστώντας την προσοχή στην κυβέρνηση ότι πρέπει να επανέλθει σε ένα ρόλο σοβαρότητας, σε ένα ρόλο αντίληψης του πόσο κρίσιμη είναι η περίοδος που διανύουμε, διότι όταν πλέον σχετικοποιείται πλήρως το διεθνές δίκαιο και καταπατείται από όλες τις πλευρές το διεθνές δίκαιο, θα πω κάτι που ξέρει ο λαός μας, ότι όταν παλεύουν οι ελέφαντες την πληρώνουν τα μυρμήγκια. Και άρα η χώρα μας, θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάξει ρότα, θα γίνει πιο αποφασιστική και πολύ πιο προσεκτική στις κινήσεις της για να αποφύγουμε
περίεργες και επικίνδυνες καταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή μας. Λοιπόν, θα κλείσω με ένα σχόλιο για τις διαδικασίες τις δικές μας. Για να φύγει αυτή η πιο επικίνδυνη κυβέρνηση χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή συσπήρωση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων. Χρειάζεται μέσα από τις εκλογές, όποτε και αν έρθουν αυτές, είτε άμεσα είτε λίγο πιο πέρα, να υπάρξει δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία που θα απαλλάξει τον τόπο από την πιο επονίδη στη δεξιά που έχει κυβερνήσει τη χώρα. Γι' αυτό και εμείς, με αφορμή και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά όχι μόνο, απευθύνουμε ένα ανοιχτό, δημοκρατικό, γενναίο κάλεσμα σε όλο τον κόσμο που αισθάνεται παραπεταμένος από την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που αισθάνεται ανασφάλεια, που αισθάνεται ότι πλήττονται δημοκρατικά του και κεκτημένα εργασιακά του δικαιώματα, ότι πλήττεται το εισόδημά του και ότι δεν μπορεί να κρατήσει τα παιδιά του σπουδαγμένους επιστήμονες στη χώρα με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα, να συνομιλήσουμε, να μας ακούσει και να τον ακούσουμε το κυριότερο. Να του παραδεχτούμε λάθη της δικής μας διακυβέρνησης, αλλά και να του πούμε τι σκοπεύουμε να κάνουμε την επόμενη φορά που ο λαός θα αναθέσει προοδευτικές δυνάμεις με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ τη διακυβέρνηση του τόπου. Αυτό το κάλεσμα, επαναλαμβάνω, είναι ανοιχτό, είναι χωρίς προαπαιτούμενα, απευθύνεται σε όλους τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες και ειδικά στα νησιά μας, στα νησιά του νομού μας, που οι δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις έχουν μια πολύ ισχυρή παράδοση. Απευθύνουμε τέλος κάλεσμα στο νέο κόσμο. Στον κόσμο που δεν ασχολείται, στον κόσμο που απογοητευμένος βρίσκεται στην αποχή, στον κόσμο που όμως παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις γιατί αφορούν τη ζωή του. Και του λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όντας και σοφότερος από τη δική του τετραετία διακυβέρνησης, εντοπίζοντας λάθη αλλά κρατώντας και τις θετικές μας τομές και παρεμβάσεις, είναι έτοιμος να μιλήσει και να πράξει υπέρ των συμφερόντων των νέων ανθρώπων που δεν βλέπουν να έχουν καμία προοπτική. Αυτά όλα θα τα συζητήσουμε στο δρόμο για το συνέδριό μας, θα τα συζητήσουμε όμως και μετά, όποτε και αν, εμείς λέμε το συντομότερο δυνατό είναι το καλύτερο για το λαό και τη χώρα, ο κύριος Μητσοτάκης επιλέξει το χρόνο της διεξαγωγής εθνικών εκλογών. Είμαστε εδώ, αισιόδοξοι για την πολιτική αλλαγή στη χώρα και προτείνοντας συνεχώς λύσεις για να βγει ο λαός μας και η χώρα από τα πολύ σκληρά διέξοδα στα οποία τα έχει βάλει η παρούσα διακυβέρνηση. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρος. Έχει αλλάξει το δόγμα. Η χώρα μας, το δόγμα εννοώ που κρατούσαμε από το 1974 και μετά. Δηλαδή, δεν συμμετείχαμε με τρόπο επιθετικό, θα το έλεγα, και τρόπο που θα εμπλέκει το Ελλάδα σε εμπόλεμη κατάσταση. Αυτό ήταν μια αρχή η οποία και την τηρούσαν όλες τις κυβερνήσεις. Δύο, δεν μπαίναμε σε λογική εκτός οργανισμών, δηλαδή είτε του ΝΑΤΟ είτε των Ηνωμένων Εθνών. Και μάλιστα όποιες επιλογές γινόντουσαν σε αυτή την κατεύθυνση ήταν με τρόπο, θα έλεγα, παρουσίας δυνάμεων υποστηρικτικών. Εδώ λοιπόν δεν είναι το τρίτο επεισόδιο που γίνεται με την επιλογή της κυβέρνησης στην Ουκρανία. Πρώτο επεισόδιο, η αποστολή των Patriot στη Σαουδική Αραβία. Σε μια εμπόλεμη περιοχή όπου υπάρχουν αντιμαχόμενες δυνάμεις που εμείς δεν είχαμε κανένα απολύτως λόγο να στείλουμε επιθετικό όπλο, γιατί αυτό κάναμε. Δεύτερη επιλογή. Στη συμφωνία, και ήταν και ένας από τους λόγους που την Ελληνογαλλική Συμφωνία είχαμε θέμα μέσα στη Βουλή, γιατί σε αυτή προβλέπεται να υπάρξει συμμετοχή της χώρας μας στην περιοχή του Σαχέλ. Δηλαδή, και μάλιστα αν θα δείτε ότι το τελευταίο μήνα η Γαλλία αποχώρησε από εκεί. Τρίτο λοιπόν επεισόδιο στην Ουκρανία. Ενώ μία σειρά από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι και η Ισπανία και η Ιταλία, δεν έστειλαν οπλικά συστήματα. Εμείς στείλαμε οπλικά συστήματα και μάλιστα επισπεύδοντες. Ενώ αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνουμε, και ήταν η λογική μας, θα σας έλεγα, η στρατηγική μας όλη την περίοδο, γιατί δεν είναι η περιοχή εύκολη εδώ, να επιμείνουμε και στα μέτρα κυρώσεις και ανθρωπιστική βοήθεια και υγειονομική βοήθεια. Αυτό όμως είναι το δόγμα του κυρίου Μητσοτάκη, η αλλαγή και το νέο δόγμα του κυρίου Μητσοτάκη, όπως προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, η αποκλειστική εξυπηρέτηση αυτών των συμφερόντων.
Η στάση δική μας όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν οι όποιες συμφωνίες ή ό,τι γινόταν να είναι προς αμοιβαίο όφελος και συμφέρον. Θεωρώ ότι η παρουσία με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις. Και μάλιστα θα τολμήσω να πω ότι οι επιλογές οι οποίες θα έχουν και κόστος μεγάλο και οικονομικό για τη χώρα μας και με την αλλαγή αυτή της αντίληψης εμπλέκουμε σε μια ιστορία η οποία για μας ήταν η αρχή άλλη, διαφορετική, δηλαδή πυλώνας ειρήνης, πυλώνας σταθερότητας, φιλίας και μάλιστα προσπάθεια να επιλύουμε προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια στάση η οποία δεν διευκολύνει αυτό το οποίο είπα στην αρχή. Δηλαδή ότι η Ευρώπη είναι μεγάλη χαμένη αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη έπρεπε να έχει κοινή εξωτερική άμυνα και ασφάλεια, έπρεπε να υπάρχει αναγκαιότητα της ευάθυσής της, η ενοποίηση να προχωρήσει σε μεγαλύτερο βαθμό και αφορούσε και βεβαίως και τα οικονομικά και τους ενεργειακούς πόρους και προφανώς και το θέμα συμφώνου σταθερότητας, όλα τα οποία έχουμε προτείνει πρώτη ο Αλέξης Τσίπρας την τελευταία περίοδο για να μπορέσει η Ευρώπη να αποτελέσει πραγματικό πόλο στον πολυπολικό κόσμο τον οποίο βρισκόμαστε. Άρα γι' αυτό είναι λάθος η επιλογή και οι επιλογές, όπως καταλαβαίνετε, στον αντίποδο θα κάναμε όταν θα είμαστε κυβέρνηση και δεν θα ήταν κάτι διαφορετικό ακολουθώντας με μια ευρύτητα σκέψης και στρατηγικής πολιτικές οι οποίες είχαν συνέχεια αλλά κυρίως ενίσχυαν και ξαναλέω πάλι δεν ήμασταν της ακινησίας στην επίλυση προβλημάτων αλλά της αποτελεσματικής επίλυσης τους. Και αυτό αφορά πάλι ξαναλέω Συμφωνία των Σκοπίων. Βόρεια Μακεδονία. Όπως είπε ήδη ο Πάνος Ρήγας, εγώ θα σταθώ στην τωρινή περίοδο. Έκανε την ανασκόπηση τι έχει συμβεί πριν τον πόλεμο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αλλάξει το δόγμα το ελληνικό στην εξωτερική πολιτική. Και στην περίπτωση του πολέμου, με τις κινήσεις της και τις δηλώσεις της και με την αποστολή του στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, μετατοπίζει το δόγμα εξωτερικής πολιτικής ακόμη και από το δόγμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή και μας γυρνά στη δεκαετία του 50 και στο δόγμα Παπάγου για τα δικά της δεδομένα της συντηρητικής παράταξης. Να θυμίσω ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, παρότι προφανώς τιμούσε τις δεσμεύσεις Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε και στο ΝΑΤΟ, δεν έπαψε ποτέ να έχει διπλωματικές σχέσεις με την τότε Σοβιετική Ένωση και τις Ανατολικές χώρες. Και σήμερα έχουμε ένα πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος, όπως είπα και πριν, απερίσκεπτα βάζει τη χώρα σε δυνητικές περιπέτειες με τις κινήσεις που κάνει. Συνεχίζει να αναμασά ότι ο Ερντογάν είναι απομονωμένος διπλωματικά, προσπαθώντας μάλιστα να το περάσει ως ελληνική επιτυχία, τη στιγμή που αυτή τη στιγμή η Τουρκία έπεισε τους υπουργούς εξωτερικών Ρωσίας και Ουκρανίας να βρεθούν στο περιθώριο του λεγόμενου φόρουμ της Αντάλιας και να συνομιλήσουν. Τη στιγμή που η Τουρκία, διαδραματίζοντας το ρόλο ενός σημαντικού περιφερειακού παίκτη της περιοχής, συνεχίζει να έχει σχέσεις και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία εν μέσω πολέμου. Και η Ελλάδα τι κάνει? Η Ελλάδα με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκου Μητσοτάκη επιλέγει να παίζει στα ζάρια τη δική μας τύχη στα γεωπολιτικά ζητήματα που μας αφορούν, απερίσκεπτα και ανεύθυνα, δίνοντας εξετάσεις έναντι ποιών? Αυτόν που το 1974 στην εισβολή και κατοχή της Κύπρου προφανώς δεν στήριξαν ποτέ τα δικαιώματα των Κυπρίων ή την ελληνική θέση λέγοντας ότι είναι διένεξη δύο κρατών του ΝΑΤΟ και πρέπει να τα βρείτε. Αυτόν που μέχρι και σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ λέει ότι για τις αναθεωρητικές προκλήσεις κυβέρνησης Ερντογάν, εφόσον πρόκειται για δύο νατοϊκά κράτη, πρέπει να τα βρείτε. Σε αυτούς δίνει εξετάσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρέχοντας ως πρόθυμος των προθύμων να στείλει όπλα στην Ουκρανία, δηλαδή, το λέω για τρίτη φορά, να κάνει την Ελλάδα μέρος του πολέμου.
Εμείς λέμε ότι αυτές είναι επικίνδυνες κινήσεις στη διπλωματική σκακέρα που ανατρέπουν πλήρως, όπως και τα προηγούμενα που ανέφερε ο Πάνος Ρήγας, ανατρέπουν πλήρως το εθνικό δόγμα εξωτερικής πολιτικής. Στη Γαλλική Συμφωνία, το είπε ο Πάνος πριν, προβλεπόταν, ευτυχώς οι Γάλλοι απέσυραν τα στρατεύματά τους, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία η Ελλάδα θα μπορούσε να στείλει στρατεύματα στη ζώνη του Σαχέλ, όχι ως υποχρέωσή της στη βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ ή ακόμη και των κυανόκρανων του ΟΗΕ. Να στείλει στρατεύματα μέσα από διμερή συμφωνία για να κάνουν τι? Για να υπερασπιστούν τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Γαλλίας. Και τώρα λοιπόν που ήρθε ο πόλεμος, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντί να αντιληφθεί τις επικίνδυνες κινήσεις της Σκακέρα, επιτείνει τις διακινδυνεύσεις για τη χώρα μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή, επειδή όντως οι εξελίξεις σε μια πολεμική σύραξη τρέχουν ραγδαία. Είναι πρώτον, εμείς καταχθήκαμε υπέρ των αυστηρών κυρώσεων ως μέσο πίεσης να σταματήσει η ρωσική στρατιωτική επέμβαση στην Ουκρανία, και αυτό που επήγει και που δυστυχώς η δική μας κυβέρνηση δεν πιέζει είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί το ρόλο της και να διαδραματίσει το ρόλο της. Διότι αν εξαιρέσουμε τις διπλωματικές προσπάθειες που έκανε ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, προτού ξεκινήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση στάθηκε ως κομπάρσος σε μία απειλούμενη σύραξη που έγινε όντως σύραξη σε ευρωπαϊκό έδαφος και στα ευρωπαϊκά σύνορα. Αυτό αν δεν αλλάξει ραγδαία ως στάση τις επόμενες ώρες, μέρες και εβδομάδες, το δράμα στην Ουκρανία με τη ρωσική εισβολή θα συνεχιστεί. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ουραγός των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμη και για ζητήματα κατεπήγοντα που αφορούν ευρωπαϊκά εδάφη. Υπάρχουν και άλλες αθέατες πλευρές που καλύπτονται λόγω του εν εξελίξει πολέμου στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν έχει πετύχει τίποτα για να αποκλιμακώσει την πιο ισχυρή εσωτερική κρίση από τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας και πέρα, που λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Γεωγραφικά ευρωπαϊκό έδαφος, Βαλκάνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διέκοψε την ενταξιακή, έχει μπλοκάρει, έχει παγώσει την ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, την οποία εμείς στηρίξαμε. Και ήταν και ένας από τους μοχλούς για να φτάσουμε στην ιστορική συμφωνία των Πρεσπών και να αναγκάσουμε τη γειτονική μας χώρα στα βόρεια να αλλάξει όνομα, να αλλάξει σύνταγμα και να δεχτεί ελληνικά αεροσκάφη να επιτηρούν το εναέριο χώρο της. Κι όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπλοκάρει την Ευρωπαϊκή Ένταξη Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει κομβικό ρόλο να διαδραματίσει αυτές τις ώρες και μέρες, αν θέλουμε να μην πάρει πολύ επικίνδυνες προεκτάσεις ο πόλεμος, η εισβολή, η παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και αν δεν παίξει αυτό το ρόλο, θα έχουμε μπλεξίματα, θα έχουμε δυστυχώς πορεία κλιμάκωσης. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε στις διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται και μεταξύ των δύο πλευρών και με τη συμμετοχή άλλων διεθνών παικτών, να υπάρξει άμεσα μια αποκλιμάκωση, να γίνουν βήματα πίσω όσον αφορά τα ρωσικά αιτήματα που από ό,τι διάβαζα πριν από λίγο ήδη είχαμε ένα παράθυρο, πώς να το πούμε, απομείωσης των ρωσικών επιδιώξεων για να σταματήσει η επιχείρηση, και από εκεί και πέρα όταν σταματήσει πια ο πόλεμος και πάνε ξανά στο τραπέζι για την οριστικοποίηση μιας λύσης σταθερότητας, πρέπει να αναστοχαστούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος είναι ο ρόλος του ΝΑΤΟ σήμερα και ποιος τελικά είναι ο ρόλος του διεθνούς δικαίου. Διότι, όπως σας έλεγα και πριν, αν ο κάθε παίκτης, παγκόσμιος ή περιφερειακός, αισθάνεται την άνεση να εφαρμόζει αλακάρτ ή και να καταπατά οποτεδήποτε θέλει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, τότε ανοίγει ο ασκός του όλου. Και η ανθρωπότητα οδηγείται πίσω στη δεκαετία του 50, σε ένα καινούριο ψυχρό πόλεμο και διπολισμό,
ο οποίος θα είναι απόλυτα κοινικός και άρα απόλυτα επικίνδυνος για καινούργιες διεθνείς σειράξεις. Αυτό είναι που πρέπει να αποσωβηθεί από τη διεθνή κοινότητα πάση θυσία. Το περίοδο που γίνεται πόλεμο στην Ουκρανία και πεθαίνουν Έλληνες, θα αρκεστείτε στο να στείλετε γάλα με αφορέ και μακαρόνια και να παρακαλάτε να καθίσουν να τα βρουν μεταξύ τους Ουκρανία και Ρωσία? Νομίζω ότι απαντήθηκε τώρα η ερώτηση αυτή, έχει απαντηθεί. Δεν ξέρω γιατί επιμένουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει να σας πω. Τώρα δεν είναι ούτε το γάλα ή μακαρόνια, τα οποία και αυτά έχουν σημασία τους, όπως και η προσπάθεια για την στήριξη των ανθρώπων οι οποίοι υποφέρουν αυτή τη στιγμή, και η διέξοδος πρέπει να δοθεί και να στηριχθεί η ελεύθερη δίωδος για να μπορέσουν άμαχος πληθυσμός να αποχωρήσει όσο του λήξουν αυτές οι εχθροπραξίες, αυτή η εισβολή από τη μεριά της Ρωσίας. Να πω το πω λοιπόν αλλιώς, ότι δεν θεωρώ ότι στέλνοντας και ενισχύοντας, επιτείνοντας αυτή την επέμβαση η οποία έχει γίνει και από την Ρωσία, παρέχοντας όπλα, οδηγεί τη λύση. Το είπε και ο Γιάννης Βούρνος, γίνεσαι μέρος του πολέμου. Εμείς αυτό που επιμένουμε και θέλουμε ήταν να πάρθουν άλλες μέτρα. Και σας ξαναλέω ότι 14 χώρες αυτή τη στιγμή, όπως είναι η Ισπανία ή η Ιταλία, δεν κάναν αυτό το οποίο με επισφέδον τρόπο έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και επίσης να λάβουμε υπόψη μας ότι η αλλαγή του δόγματος, και μάλιστα θεωρώντας ότι είμαστε προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης, μη θεωρούμε ότι, το υπονόησε ο Γιάννης προηγουμένως, ότι θα έχουμε τη στήριξη στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν με τις αναθεωρητικές αντιλήψεις της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν είναι απομονωμένη, είναι λάθος ανάγνωση συνεχή που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα ζητήματα αυτά. Και δυστυχώς μπαίνουμε λοιπόν σε περιπέτεια. Και θα ήθελα να σας επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή το ίδιο ΣΟΗΕ, το ίδιο το ΝΑΤΟ δεν κάνει απολύτως τίποτα, και ορθά δεν κάνει, έτσι, δεν λέω κάτι διαφορετικό, ορθά δεν κάνει κάτι αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορείς να εμπλέξεις. Η αντίληψή μας είναι ότι δεν μπορούμε να εμπλεκόμαστε και να παρεμβαίνουμε στα προβλήματα που δημιουργούν τις χώρες. Απαιτούμε όμως να τηρούνται οι συνθήκες, γιατί ανοίγει ο ασκός του όλου με αυτή την παραβίαση των διεθνών συνθήκων που κάνει η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Απαιτούμε λοιπόν να υπάρξει και να συμβάλλουμε σε επίλυση ειρηνική στην περιοχή. Όσο δημιουργούνται ακραίες αντιλήψεις, η Ευρώπη θα είναι η μεγάλη τιμένη. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτό. Η μεγάλη τιμένη από οικονομική, στρατηγική και συνεχής πορείας τα επόμενα χρόνια, το πρόβλημα θα είναι μεγάλο στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν παίζει τον ρόλο που θα έπρεπε να παίξει. Αλλά νομίζω δεν είμαστε σαφείς και οι δύο σε ό,τι αφορά για ποιο λόγο επιμένουμε να μην αλλάξει αυτό το δόγμα. Είναι τρίτη φορά που το κάνει πάντως. Τρίτη φορά και είναι επικίνδυνο. Να συμπληρώσω κάτι. Γιατί είναι κρίσιμο ζήτημα αυτό που θίξατε, που έχει να κάνει με την ελληνική διασπορά, με την ομογένεια στην Ουκρανία. Ακριβώς επειδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε να στείλει από μόνη της όπλα στην Ουκρανία, διακινδυνεύει την τύχη της ελληνικής ομογένειας. Πήρατε χαμπάρι τις δηλώσεις της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, της κυρίας Ζαχάροβα? Πήρατε χαμπάρι ότι ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι ακριβώς επειδή η Ελλάδα, και το είπε και για όποια άλλη χώρα, απέστειλε όπλα στην Ουκρανία, αυτά τα όπλα μπορεί να γυρίσουν εναντίον των ομογενών σας? Αυτό μας είπε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και αποδεικνύει το πόσο απερίσκεπτα, το πόσο ανεύθυνα αυτή η κυβέρνηση εμπλέκει
τη χώρα, αλλά και πολύ συγκεκριμένα την ελληνική ομογένεια, στην αγριότητα που συντελείται στην Ουκρανία. Επίσης με συγχωρείτε, αλλά αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην κυβέρνηση, η Ελλάδα δεν θα είχε εξαφανισμένο Υπουργό Εξωτερικών. Και μάλιστα για εσωκομματικούς λόγους. Διότι αν μου βρείτε κάπου τον κύριο Δένδια τις τελευταίες μέρες, θα σας δώσω τα εύσημα. Την Κυριακή πάμε για γεύμα Μητσοτάκη Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη και δεν υπάρχει Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Για κάποιο λόγο το Μαξίμου τον έχει εξαφανίσει από τα ΜΜΕ. Έγινε σύνοδος Υπουργός Εξωτερικών του ΝΑΤΟ και δεν υπήρξε δήλωση από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Μόνο που ξέρετε κάτι, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Μας ενδιαφέρει ότι η χώρα μας που βρίσκεται σε αυτή την ευαίσθητη γεωπολιτική θέση, σε αυτή την κρισιμότατη στιγμή, παίζει την τύχη της χώρας και των ανθρώπων μας και των ομογενών μας στα ζάρια για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης και για λόγους δυνητικά προεκλογικούς. Αν υπήρχε Υπουργείο Εξωτερικών αυτή τη στιγμή, δεν θα είχε συμβεί ο τραγέλαφος, ο τραγέλαφος που έπαιξε με τη ζωή των ομογενών, με τον πρέσβη να εξαφανίζεται και να επανεμφανίζεται και μετά να ξαναεξαφανίζεται και να ψάχνουμε τους προξένους, τους Έλληνες στην Ουκρανία. Αν υπήρχε ηγεσία Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί αυτά βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των ομογενών μας. Επειδή άκουσα με ενδιαφέρον την ερώτησή σας ότι αφού έχουμε ομογενείς θα μείνουμε στο να στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Τώρα που είμαστε. Τώρα είμαστε σε μια φάση που εμέσως πλην σαφώς η Ρωσία σου λέει ότι με την πολιτική που ακολουθείς τους βάζεις στο στόχαστρο. Είναι καλύτερη η θέση των ομογενών μας όταν μάλιστα δεν υπάρχει στιβαρή κυβέρνηση να οργανώσει την έξοδό τους. Και φεύγουν αυτοκινητοπομπή με τα δικά τους γιο ταχύ. Λοιπόν, αυτό εντάσσεται σε αυτό που σας είπα πιο πριν. Η κυβέρνηση αυτή είναι επικίνδυνη. Και σε πάρα πολλά πράγματα, ενώ προσπάθησε από το 19 να χτίσει το μύθο της κυβέρνησης των αρίστων, πρόκειται για μια κυβέρνηση η οποία είναι παντελώς ανεύθυνη και είναι ανίκανη να συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα των σφαλμάτων που πράττει. Διότι αν αύριο έχουμε καθάριση εναντίον ομογενών στην Ουκρανία, ποιος θα απολογηθεί γι' αυτό? Εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Όντας και αναπληρωτής στο μέρος εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ποιος θα απολογηθεί γι' αυτό? Θα βγει ο κύριος Μητσοτάκης να πει, να επαναλάβει ότι είμαστε η ασπίδα της Ευρώπης και το προκεχωρημένο φυλάκιο που έλεγε σωστά πριν ο Πάνος ο Ρήγας? Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση πρέπει άμεσα, αν μπορεί, να σοβαρευτεί και να συνειδητοποιήσει τι παίζεται στο ουκρανικό έδαφος αυτή τη στιγμή. Και για εμάς, και για την Ευρώπη συνολικά, και για την αλλαγή του παγκοσμίου συστήματος ισορροπίας δυνάμεων. Και να πράξει αναλόγως, όχι όπως πράττει αυτή τη στιγμή. Δεν θα σας πω το ότι ξέρετε δημοσκοπήσεις και τι έχει συμβεί και πώς δημοσκοπικά και πριν τις εκλογές τη δίναν στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μιλάω εκλογές. Θα σας πω όμως ότι και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν μέσω των δημοσκοπήσεων δείχνουν την τελευταία περίοδο την μεγάλη αντίδραση των κοινωνικών στρωμάτων απέναντι στις πολιτικές οι οποίες ασκούνται από τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον, εδώ η Ρόδος είδε και το πείδημα, μπορεί να κάνει εκλογές ανά πάση στιγμή για να αποδειχθεί αυτό. Εμείς τώρα από την άλλη μεριά προφανώς είναι και ότι παρακολουθούμε και το ποιοτικό μέρος των δημοσκοπήσεων και αυτά που σας είπα προηγουμένως. Αλλά μια πολύ σημαντική δημοσκόπηση και την έχω και εγώ ίδιος προσωπικά σε περιοδίες που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή. Όταν η ακρίβεια πλήττει τα πάντα. Όταν δεν μπορεί τα νοικοκυριά να ζήσουν και να δουν την επόμενη μέρα. Όταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βυθίζονται η μία μετά την άλλη. Όταν οι αγρότες είναι αυτή τη στιγμή σε κατάσταση δραματική ό,τι αφορά το να πληρώσουν το ρεύμα τους, τις ζωοτροφές τους, ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα θέματα. Όταν μια σειρά από νοικοκυριά μπαίνουν σε πληστηριασμό, όταν
η βενζίνη έχει φτάσει στα ύψη και μας λέει η αρμόδιοι υπουργοί ότι ξέρετε οι φτωχοί δεν χρειάζεται να έχουν αυτοκίνητα και να κυκλοφορούν, αλλά δηλαδή μόνο μας ενδιαφέρει μόνο οι πλούσιοι, μας προτώσει αυτοί που έχουν τη δυνατότητα, από αυτούς αφορά. Όταν στα μεγάλα αστικά κέντρα δεν μπορείς να βρεις και να νοικιάσεις σπίτι γιατί δεν φτάνουν τα 600 ευρώ και τα 500 καθημερινά, ένας νεοδιοριζόμενος αναπληρωτής, να σας το πω έτσι, εκπαιδευτικός, δεν μπορεί να περάσει με τα 950 ευρώ στην επαρχία ή οποιοδήποτε αλλού ή στην Αθήνα να ανέρθει, το να έχει ένα σπίτι, να βρει ενίκιο, να πληρώσει, να φάει ή να είναι σε ένα νησί και να ψάχνει να βρει σπίτι. Όλα αυτά είναι, θα σας έλεγα, ένα εκρηκτικό μείγμα με αυτά τα οποία ζούμε αυτή τη στιγμή. Και εν πάση περιπτώσει, να το πω και αλλιώς, πρέπει να γίνουν εκλογές. Αυτή είναι η εκτίμησή μας, θα αποδείξει η κάλπη και το τι συμβαίνει, αλλά το κάλεσμα των προοδευτικών δυνάμεων όλων, ανεξάρτητα το πώς προσεγγίζει ο καθένας ορισμένα πράγματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι προοδευτικοί πολίτες, η κοινωνία όλη να αντιληφθεί ότι μια προοδευτική δημοκρατική διακυβέρνηση με άλλη ρότα αυτή τη στιγμή είναι αναγκαία. Υπήρξε κατά τη γνώμη μας θα έλεγα αυτά τα οποία εμείς θέλαμε να κάνουμε και ήταν στην προοπτική μας και το θέλαμε, δεν πάει γιατί ότι δεν θέλαμε νωρίτερα, απλά είχαμε μια πολιτική η οποία ασκήθηκε για να είναι η χώρα αυτάρκης, να μην ενευρεθεί ξανά σε αυτή τη δύσκολη θέση, και σκεφτείτε ότι σε τρεις κρίσεις που ζούμε σήμερα, εάν δεν είχαμε τα λεφτά τα οποία είχαμε αφήσει, 37 δις, γιατί με αυτά κάνει πλάκα ο κ. Μητσοτάκης τώρα. Και όχι κάνει πλάκα να τα δώσει, που δεν δίνει, περιγράψαμε προηγουμένως και εγώ και ο Γιάννης, τι θα έπρεπε να δώσει και τι θα έπρεπε να κάνει. Παρά όμως, απευθείας αναθέσεις 6,5 δις, αυτή τη στιγμή έχουμε από τη μεριά του να ενισχύει τα μεγάλα εισοδήματα, αδιαφορώντας πλήρως για τα χαμηλά εισοδήματα. Και δεν μπορεί σε μία έκρηξη, αυτό τελευταία 25 ετία δεν έχει ξανασυμβεί, να έχουμε 6,5% πληθωρισμό, να ακολουθήσετε τις πολιτικές. Είναι πολιτική εξαφάνισης της ελληνικής οικονομίας. Ό,τι κάναν στις υποτιθέμενες περιόδους ανάπτυξης, οι οποίες ήταν πλασματικές και μας οδήγησαν στα μνημόνια, όπου βρεθήκαμε να μην έχουμε βαριά βιομηχανία, να μην έχουμε πρωτογενή τομέα, και αντιλαμβάνεστε όλοι ότι η προοπτική την οποία δίναμε για άλλο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο θα έπρεπε να υπάρξει, το οποίο έχουμε προτείνει, αναπτυξιακής προοπτικής, αυτά βία αυτή τη στιγμή σταμάτησαν. Και μάλιστα συνεχίζουν να ξεπουλάνε βασικούς τομείς κοινωνικών αγαθών, εργαλεία τα οποία θα έπρεπε και μπορούμε και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την επόμενη περίοδο. Τους πιέσαμε να προχωρήσουν και να λειτουργήσουν αυτό που αφήσαμε την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Να λειτουργήσει ως τράπεζα ενίσχυσης των δανειοληπτών, των αυτών που έχουν, και να ενισχύσει την μικρομεσαία επιχείρηση και οικονομία. Δεν το κάνουν, είναι η στρόφικα και η κλίση, αλλά η στρόφικα είναι ανοιχτή για δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε μεγάλους επιχειρηματίες, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτοί, είναι πολύ μικρό, όχι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν, έτσι να είμαι καθαρός αυτό. Δεν είναι αυτό, δεν λέω αυτό, αλλά δεν μπορεί να ζήσει η ελληνική οικονομία, να επιβιώσει με ένα πολύ μικρό κομμάτι, την άλλη αντίληψη επιχειρηματιών. Το 85% στο ΑΕΠ της χώρας το προσφέρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτές τις διαλύουν, τις εξαφανίζουν βία αυτή τη στιγμή προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων.